Το 4 μπήκα εγώ στο μηχάνημα. Έφτασα στο σημείο να πάω στην Αθήνα στον Ευαγγελισμό και να πω στο γιατρό ότι ξέρεις κάτι, πάρ' το μόσχημα το δικό μου, αν γίνεται, επειδή ήμουνα από ζωντανό δότη και δώσω στο παιδί και εγώ να πω στο μηχάνημα. Αισθανόμουν τύψεις που εγώ ήμουν καλά και το παιδί ήταν άρρωστο. Ένα συγκλονιστικό μήνυμα ζωής και δύναμη στέλνει η Ελένη Πολυχρονάκη, μεταμοσχευμένη ασθενή, σύζυγος και μητέρα μεταμοσχευμένων ασθενών που σώθηκαν μετά από αγώνα ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο μέχρι να βρεθούν τα σωτήρια μοσχεύματα. Μετά ντρεπόμουν να γυρίσω στη μονάδα. Αισθανόμουν άσχημα. Για τους υπόλοιπους. Ήταν άνθρωποι που ήμασταν 3 χρόνια δίπλα-δίπλα, να στέναμε παρέα. Λοιπόν, θυμούσαμε παρέα. Η ιστορία της ζωής της αποτελεί από μόνη της την κραυγή αγωνίας κάθε ασθενούς και της οικογένειάς του, ώστε να αλλάξουν τα δεδομένα για τη δωρεά οργάνωση στην Ελλάδα και να σταματήσουν να σβήνουν άνθρωποι που περιμένουν σε ατελείωτες λίστες αναμονής για ένα δώρο ζωής και ελπίδας. Υπάρχουν άνθρωποι που χάνονται περιμένοντας αυτό το τηλέφωνο να χτυπήσει και να τους καλέσουν για μεταμόσχευση. Ένα σκοπό ζωής και για τον Μάριο Μαρκόπουλο. Μετά από μία μεταμόσχευση νεφρού που περίμενε χρόνια και επιπλοκές που δεν επιτρέπουν να μπει και πάλι στο χειρουργείο, ο Μάριος συνεχίζει τον αγώνα υπέρ της δωρεάς οργάνων για να σωθούν άλλοι ασθενείς, όπως λέει με γενναιότητα. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν είμαι ένας πιθανός λήπτης νεφρικού μοσχεύματος. Ο στόχος μου και όλη η προσπάθεια που κάνω είναι να ευαισθητοποιήσω τους συνανθρώπους μας ώστε να γίνουν δωρητές οργάνων και να σώσουν τους υπόλοιπους συνασθενείς μου. Αλλά επίσης ο στόχος είναι να δείξω και στους συνασθενείς μου, τους νεφροπαθείς αιμοκαθερόμενους, ότι η ζωή δεν σταματάει επειδή μας έχει βρεθεί μπροστά μας ένα πρόβλημα. Η ζωή συνεχίζεται, πρέπει να παλέψουμε. Και χτύπησε την πόρτα του σπιτιού της Ελένης σε νεαρή ηλικία. Ενώ είχε ήδη αποκτήσει τα παιδιά της, μπήκε στον καθημερινό βραχνά της αιμοκάθαρσης. Πολύ σύντομα και ο σύζυγός της διαγνώστηκε με υπατική ανεπάρκεια. Και οι δύο όμως έπρεπε να βρουν τρόπο ίασης, να μείνουν ζωντανοί και δυνατοί, καθώς η διάγνωση που έγινε στην Ελένη ήταν συντριπτική. Η ασθένεια που κατέστρεψε τα νεφρά της οδήγησε στην αφαίρεσή τους και στην πλήρη εξάρτησή της από το μηχάνημα αιμοκάθαρσης, ως κληρονομική πολύ σύντομα θα παρουσιαστεί. Σε κάποιο από τα παιδιά της. Στην Ελλάδα των ελάχιστων προσφερόμενων μοσχευμάτων λύση δεν υπήρχε για κανέναν από τους δύο. Οι αποφάσεις πάρθηκαν αυτόματα και η οικογένεια χωρίστηκε, με τον πατέρα να ταξιδεύει για την Αγγλία όπου μεταμοσχεύτηκε λίγους μήνες μετά και την Ελένη μαζί με την κόρη της να μπαίνουν στο αεροπλάνο για τις Φιλιππίνες, όπου υποβλήθηκε άμεσα σε μεταμόσχευση νεφρού. Εγώ λέω, ή θα γίνω καλά ή δεν θέλω. Με έσπρωξε στις Φιλιππίνες η μεγάλη μου αγάπη για τη ζωή και η προσπάθειά μου να γίνω καλά για να μπορώ να βοηθήσω τα παιδιά μου. Όμως δεν πρόλαβε ούτε καν να αναρρώσει, όπως εξηγεί στην Κρήτη TV, όταν έφτασε η ώρα της διάγνωσης για τον ένα από τους γιους της. Εντάξει, μια χαρά. Το θέμα του παιδιού είναι μια άλλη ιστορία, γιατί και εγώ σαν μάνα αισθανόμουν τύψεις, παιδιά. Ό,τι αγαπάς περισσότερο στον κόσμο είναι το παιδί σου. Αγαπάς κάτι άλλο περισσότερο, όχι νομίζω. Ιστορία ξανά, ναι, το ίδιο, ακριβώς το ίδιο. Αλλά με μεγαλύτερο πόνο, ρε παιδιά. Μεγαλύτερο πόνο. Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Ελένης στην Κρήτη TV έρχεται τη στιγμή που η δωρεά οργάνων, όσο και να έχει αυξηθεί, παραμένει ελάχιστη μπροστά στις ανάγκες των ασθενών που βρίσκονται στις λίστες. Η αγωνία των πολιτών για τη διαδικασία, η παραπληροφόρηση παραμένουν ανασταλτικοί παράγοντες, τους οποίους τόσο η Ελένη όσο και ο Μάριος μας καλούν να ξεπεράσουμε. Μας κάνουν μια βόλτα από τον νεφρό, δεν κάνει κανείς τίποτα. Να δει πώς περνάνε αυτοί οι άνθρωποι εκεί μέσα. Και πόσος πόνος υπάρχει, παιδιά. Παιδιά, υπάρχει πόνος. Παράταση μιας μέρας είναι. Μπαίνεις για να πάρεις παράταση μια μέρα. Η Εκκλησία. Κρατάει, δεν ξέρω, θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω τη γνώμη της Εκκλησίας. Ποια είναι η γνώμη της τελικά, είναι υπέρ ή κατά των μεταμοσχεύσεων? Βλέπω ανθρώπους οι οποίοι δεν, στην Εκκλησία δεν ενδιαφέρονται.